Θα ήθελα να ξεκινήσω κάπως διαφορετικά. Και θα ξεκινήσω διαφορετικά γιατί έγινε μια ολόκληρη ιστορία με τον κύριο Κουτσούμπα. Και επειδή εμείς συνηθίζουμε να λέμε την αλήθεια εδώ μέσα, έγινε ένα φραστικό λάθος. Να πω ότι ήταν φραστικό λάθος. Το κάνατε ολόκληρο θέμα. Και τι πετύχατε? Από ένα φραστικό λάθος να αλλάξει χθες όλη η ατζέντα της πολιτικής και αντί να μιλάμε για αυτή την βάναυση ενέργεια της καταργήσεως των δημοσίων πανεπιστημίων, να ασχολούμαστε με το φραστικό λάθος του κ. Κουτσούμπα. Μπράβο σας! Μπράβο σας! Μια χαρά δουλεύετε για το μήλο της Νέας Δημοκρατίας. Το μήλο έχει με ήττα, με ύψιλον. Έτσι, τον μήλο. Και θα σας πω και κάτι. Οι λέξεις είναι φθηνές όταν χρησιμοποιούνται από φθηνά μυαλά. Το λέω όχι για να συνηγορήσω υπέρ του κ. Κουτσούμπα. Δεν χρειάζεται να συνηγορήσει κανείς τη λογική. Και θέλετε να μιλήσουμε για εκμαυλισμό νέων? Να μιλήσουμε για τον εκμαυλισμό. Δεν είναι εκμαυλισμός τα πας που δίνει η Νέα Δημοκρατία για να εκμαυλίσει την νεολαία μας καθημερινά? Είναι. Δεν είναι εκμαυλισμός η λογική της ίσονας προσπαθίας, δωροδοκώντας τα παιδιά, τους νέους, για να μην αντιδρούν από το μπούλινγκ το καθημερινό που δέχονται είτε από το κάθε κόμμα, την κυβέρνηση, είτε από την πολιτεία συνολικά? Αυτό τι είναι? Και για μας, επειδή φτάσατε στο άλλο άκρο, άκουσα βουλευτή εδώ να λέει για τον κύριο Κουτσούμπα, είναι μισογυνισμός αυτό. Σοβαρά μιλάμε τώρα? Είναι μισογυνισμός αυτό που είπε ο άνθρωπος? Σοβαρά μιλάτε? Δύο λέξεις πιαστήκατε όλοι. Και ένα 24ωρο χάσαμε την ουσία της πολιτικής. Χάσαμε αυτή την ανέτεια επίθεση απέναντι στα πλατιά λαϊκά στρώματα, απέναντι στους φτωχούς με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Μπράβο. Ωραιότατα. Συγχαρητήρια σε όλους. Για εμάς, μισογυνισμός είναι να δαιμονοποιείτε την ιερή εικόνα της μάνας και να την αντικαθιστάτε με το γονέα σένα. Αυτό είναι μισογυνισμός. Μισογυνισμός είναι να προωθείτε μια woke ατζέντα που αντικαθιστά τη γυναίκα με τον επέσχυντο όρο άτομα με μήτρα που συμβαίνει στην Ευρώπη. Για εμάς μισογυνισμός είναι να επιτρέπετε σε άντρες που παριστάνουν τις γυναίκες στις Ηνωμένες Πολιτείες να αντικαθιστούν και να εισέρχονται στο γυναικείο αθλητισμό. Για εμάς μισογυνισμός είναι η Ελληνίδα μάνα που δεν έχει δουλειά να ταΐσει τα παιδιά της, που δεν την προστατεύει η πολιτεία, που την αφήνει μόνη να παλεύει με στα κύματα της ζωής. Αυτό είναι μισογυνισμός. Άντε, γιατί έχετε αλλάξει όλες τις έννοιες, όλες τις λέξεις για να κάνετε πολιτική σπέκουλα. Και ντρέπομαι. Και πάμε και στα ωραία της Νέας Δημοκρατίας. Έχω μπροστά μου εδώ ένα έγγραφο. Κανείς δεν το πήρε χαμπάρι? Από το Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Ακούστε τώρα. Μετά τα σκάνδαλα της Ασημακοπούλου και τα emails, έχουμε νέο σκάνδαλο προσπάθειας νοθείας ή επιρροής της ψήφου, κυρία Υπουργέ, από τη Νέα Δημοκρατία των Ελλήνων Φοιτητών της Κύπρου. Εστάλει email σε όλους τους φοιτητές, το έχω εδώ, στα πρακτικά, από την πρεσβεία την ελληνική, με χαιρετισμό, λέει, ακούστε, της Υπουργού και του Υπουργού, στους φοιτητές για τις εκλογές. Να το. Και ρωτώ εγώ την κυβέρνηση, η πρεσβεία γιατί στέλνει email των δύο υπουργών? Είστε η κυβέρνηση της νοθείας, της επιρροής των ψηφοφόρων. Αυτό είστε στα πρακτικά της Βουλής και εύχομαι τα υπόλοιπα κόμματα να αφυπνιστούν, γιατί αυτά είναι τα σοβαρά, κύριε συνάδελφε και κύριοι συνάδελφοι. Όχι τη μια φραστική λεκτική αστοχία. Αυτό είναι σοβαρό. 9 Ιουνίου είχαμε προειδοποίηση. Αυτοί οι κύριοι, επειδή είναι βιδωμένοι στις καρέκλες τους, επειδή είναι παθιασμένοι και λάγνοι με την εξουσία, θα κάνουν τα πάντα για να κερδίσουν έστω και μονοθεία τις εκλογές. Μην τους το επιτρέψουν τα υπόλοιπα κόμματα. Το πρόσχημα της πρεσβείας είναι η ενημέρωση, λέει, των φοιτητών. Πού τα βρήκε τα email στην πρεσβεία των φοιτητών στην Κύπρο? Ας μας απαντήσει ο Υπουργός. Εδώ. Πού βρήκαν τα email? Ας μιλήσουμε για την παιδεία. Παιδεία. Ποια παιδεία? Είδαμε στην αξιολόγηση, κυρία Υπουργέ, στην Πίζα τι έγινε. Δεν θα αναφερθώ. Κατάντια, κατάπτωσης,
καταράκωσης, κατάρρευσης, το γνωστικό πεδίο των παιδιών μας στα Τάρταρα, όταν τη δεκαετία του 80 και του 90 ήμασταν από τις πρώτες χώρες και φτάσαμε από τις τελευταίες. Τι φταίει? Ποιος φταίει γι' αυτό? Για πείτε μου εσείς, θα σου πω εγώ. Όλοι οι υπουργοί παιδείας ήταν υπουργοί απαιδείας. Αυτή είναι, απαιδείας. Το αποτέλεσμα κρίνει τον πολιτικό, όχι η πρόθεσή του απλά. Πρόθεση μπορεί να έχουν καλή όλοι, και εσείς κύριε υπουργέ, μπορείτε την καλύτερη πρόθεση. Το ζήτημα είναι, μπορείτε, το έχετε, μπορείτε να υλοποιήσετε ένα πρόγραμμα ελληνικής παιδείας? Όχι. Να σας πω γιατί. Διότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τα σχολεία στο Μόναχο ακόμα είναι κλειστά. Κλείνουν, το ένα μετά το άλλο. Τόσο πολύ αγαπάτε την ελληνική παιδεία και τους Έλληνες ομογενείς. Αλλά τους ομογενείς τους θέλετε μόνο για την ψήφο τους, όχι για την αγωνία τους. Εμείς είμαστε με τους ομογενείς και την αγωνία τους και όχι για την ψήφο τους. Για ποια παιδεία μιλάμε? Την παιδεία που πέφτουν σουβάδες στα δημοτικά σχολεία και στα γυμνάσια? Την παιδεία που για να εξυπηρετήσετε τους πλούσιους ολιγάρχες ή πλούσιους κολλητούς σας στο Μαράσιλιο εδώ πάνω στο Κολωνάκι, μεταφέρετε το δημόσιο σχολείο για να βάλετε τους πλούσιους κολλητούς σας μέσα? Για αυτή την παιδεία μιλάμε? Δεν είναι έτσι η παιδεία. Δεν είναι έτσι. Και σας είπαμε από την αρχή, για να χτίσεις ένα οικοδόμημα, γι' αυτό είναι στραφό το οικοδόμημα το νεοελληνικό. Για να χτίσεις μια οικοδομή, ένα σπίτι, χτίσεις πρώτα τις βάσεις. Κάνεις τις βάσεις, οπλίζεις τον πετό, στείνεις ένα καλό, δυνατό, ισχυρό σκελετό, δημόσια παιδεία, χωρίς υποχρηματοδότηση. Δημιουργείς λοιπόν αυτή την προϋπόθεση και πας στο ρετυρέ. Διότι το ρετυρέ είναι για τους πλουσίους φίλους σας. Όχι για τα πλατιά λαϊκά στρώματα. Όχι για την εργατική τάξη. Είναι για τους πλουσίους τα ρετυρέ. Εμείς είμαστε με τη βάση, το υπόγειο, τον πρώτο, τον δεύτερο, τον τρίτο όροφο και εσείς είστε με τους πλουσίους. Είναι η ποιοτική μας διαφορά. Και πάμε και στα υπόλοιπα. Για το άρθρο 16. Αναλύθηκε πάρα πολύ καλά και από τον κύριο Μάντζο και από τους υπόλοιπους συναδρέφους που είναι εδώ. Και συμφωνούμε απόλυτα. Αλλά εδώ έχω μια συνεχή παραβίαση του Συντάγματος. Καθημερινή. Έχουμε ένα Σύνταγμα, ακούστε, που όπως ο νόμος ορίζει, έτσι λέει η κυβέρνηση. Σύνταγμα που όπως ο νόμος ορίζει. Και όχι νόμους όπως ορίζει το Σύνταγμα. Εμείς είμαστε με το δεύτερο. Το Σύνταγμα ορίζει τους νόμους και όχι οι νόμοι να ορίζουν το Σύνταγμα. Γιατί μετά ερμηνεύεται το Σύνταγμα. Και επικαλείται η Νέα Δημοκρατία το Βενιζέλο. Φτάσαμε στο σημείο τέτοιας σημειτολαγνίας και βενιζολαγνίας που η Νέα Δημοκρατία του Κωνσταντίνου Καραμαλή όχι μόνο έχει υπουργούς του Πασόκ εδώ και να σκεδοκορτάει, αλλά να επικαλείται και τη σοφιστία του κάθε Ευάγγελου Βενιζέλου. Ποιου Βενιζέλου? Αυτού που έκανε το PSI και έχασαν τα χρήματα οι Έλληνες και τα ασφαλιστικά ταμεία. Αυτού του Βενιζέλου. Μέχρι εκεί καταπέσατε. Πιο χαμηλά δεν έχει από αυτό, παιδιά. Το πιο χαμηλά είναι να φύγει ο Πρωθυπουργός της χώρας και να έρθει εκεί ο κύριος Σιμίτης και να πρωθυπουργεύει αυτός και όχι ο Πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης. Αυτό είναι το πιο χαμηλά. Πάμε και στο τελευταίο. Κύριος Πιερακάκης δεν είναι εδώ. Τον ήθελα. Τον ήθελα. Γιατί εγώ τον εκτιμώ τον κύριο Πιερακάκη. Είναι από τους καλούς Σιμητικούς. Υπάρχουν και κακοί Σιμητικοί. Είναι καλός Σιμητικός. Μου είπε εμένα ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα, δεν θα γίνει τουρκικό πανεπιστήμιο, αν και έχω μπροστά μου το έγγραφο που λέει το εξής. Έχω βάλει ασφαλιστικές δικλίδες. Διαβάζω τη δικλίδα. Τι λέει? Στην περίπτωση που αποστείλει γνώμη όπως η συνδρομή των κτηριολογικών προϋποθέσεων του δευτέρου εδαφίου κτλ., το Υπουργείο Εξωτερικών γνωμοδοτεί. Ακούστε λίγο. Ακούστε λίγο. Για να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα, γιατί απευθύνεσαι σε ανθρώπους που έχουν ότα και μυαλό. Άλλο γνωμοδοτώ και άλλο αποφασίζω. Τουρκικό πανεπιστήμιο όπως το κάνατε, δυστυχώς θα γίνει στην πορεία. Και η ελληνική λύση δεν μπορεί να ανεχθεί κάτι τέτοιο. Δεν το δεχόμαστε. Λέει επίσης ότι δεσμεύομαι, δεν θα γίνει, λέει, κάτι τέτοιο. Ο κύριος Πιερακάκης. Και αν μετά από ένα μήνα τον αλλάξει ο υπουργός, ο πρωθυπουργός, αυτός δεσμεύεται. Οι υπόλοιποι δεσμεύονται. Για να σας πω γιατί δεν σας πιστεύουμε. Λέει, εμπιστευτείτε μας. Ποιον να εμπιστευτώ? Τη Νέα Δημοκρατία της Πανεπιστημιακής Αστυνομίας που έγινε και μετά δεν έγινε? Τη Νέα Δημοκρατία που αλλάζει τις πανελλήνες κάθε 3 χρόνια? Τη Νέα Δημοκρατία που την
επιστολική ψήφο την έκανε διάτρητη. Τη Νέα Δημοκρατία που δεν εφαρμόζει ποτέ σωστά τους νόμους. Τη Νέα Δημοκρατία που έλεγε θα μειώσει τον έφη, θα τον καταργήσει, ακόμα τον καταργεί. Τη Νέα Δημοκρατία που έλεγε θα καταργήσει το ακαταδείκτο τραπεζιτών και τώρα το πήγε τον Ιούλιο για κάποιους προφανείς ή άλλους λόγους εξυπηρετήσεων προσωπικών ή άλλων τραπεζικών κεφαλαίων. Και θα σας πω και κάτι ακόμα. Ο κύριος Κυριακάκης δήλωσε ότι ζηλεύει το παράδειγμα της Κύπρου. Κι εγώ, δεν είναι εδώ πια Κυριακάκης. Ζηλεύω το παράδειγμα της Κύπρου. Το ζηλεύω, πραγματικά το ζηλεύω. Αλλά εκεί ήταν σοβαρή η πολιτική. Σοβαρή η κυβέρνηση. Δεν είναι σαν και εσάς. 2 χρόνια έκαναν διάλογο. Εδώ έρχεται fast track να επιβάλλεται δια της βίας της πολιτικής μια ηλυμένη απόφαση κάποιων κέντρων, κάποιων συμφερόντων που είχαν την πρόθεση το Δεκέμβριο και ονομάζονται σύμβηση να κάνουν ιδιωτικά πανεπιστήμια. Σύμπτωσης. Το δέχομαι. Σύμπτωσης. Αλλά οι επαναλαμβανόμενες συμπτώσεις υπέρ του κεφαλαίου είναι πολλαπλές σε αυτή την κυβέρνηση. Άρα λοιπόν η επαναλαμβανόμενη σύμπτωση πάβει να είναι σύμπτωση. Ακούστε, ο κύριος Κυριακάκης είπε ότι 10 διεθνή πανεπιστήμια παρακαλάνε. Θέλουν, στέλνουν στο Υπουργείο emails, θέλω το Harvard, Σορβόνη, όλοι να έρθουν στην Ελλάδα. Βρήκαν τη γη της επαγγελίας. Και το ρωτώ, δώσ' μου τα email της πρόθεσης των πανεπιστημίων. Ποια είναι τα πανεπιστήμια? Ακόμη περιμένω. Ούτε ένα. Ρητορικά, Harvard. Εξ όσο γνωρίζω, το Harvard δεν είναι ιδιωτικό πανεπιστήμιο. Το 60% παίρνει χρηματοδότηση και από το κράτος. Άρα λοιπόν, εγώ περιμένω να μου πει ο Υπουργός ποια πανεπιστήμια είναι αυτή. Αυτά. Ακούστε λοιπόν. Άλλο παραπιστικό επιχείρημα της κυβερνήσεως. Λένε ότι αν ανοίξει το ιδιωτικό πανεπιστήμιο θα αναγκάσει και τα δημόσια, λέει, να γίνουν ανταγωνιστικά. Το ακούω. Τα δημόσια θα γίνουν ανταγωνιστικά. Καλύτερα. Εδώ λέτε και πάλι ψέματα. Απόδειξη. Κλείσατε την Ολυμπιακή με τον κύριο Χατζηδάκη. Είναι καλύτερη η αεροπορική εταιρεία σε επίπεδο τιμής? Για να πάω εγώ Αθήνα Θεσσαλονίκη, πληρώνω περισσότερα από ό,τι πηγαίνω Λονδίνο, Γαλλία, Ντίστεντοφ. Γιατί κάνατε μονοπόλιο την Αιτζίαν και κάνει ό,τι θέλει αυτή η εταιρεία. Δεύτερον, κάνατε τους δρόμους ιδιωτικούς. Μας λέγατε δημόσιο, δεν είναι αυτό. Πληρώνουν διόδια στο δημόσιο οι Έλληνες. Τους κάνατε ιδιωτικούς. Και έχουμε τα πιο ακριβά διόδια στην Ευρώπη. Πανάκριβα. Κάνατε το σιδηρόδρομο ιδιωτικό. Και είδατε τι έγινε. Πάμε και όπου βγει. Όχι, ούτε θα πάμε, ούτε όπου βγει. Θα πάμε εκεί που πρέπει, την πατρίδα, την Ελλάδα. Κάνατε επίσης τη ΔΕΗ ιδιωτική. Την ιδιωτική, κάνατε ιδιωτική όλοι μαζί εδώ. Πασόκ, Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ. Τι έγινε με τη ΔΕΗ, να σου πω εγώ. Πανάκριβο το ρεύμα. Ανοίξατε, λέει, την αγορά. Θα μπουν οι ιδιωτικοί πάροχοι. Μας έλεγε εδώ η Νέα Δημοκρατία. Αν μπουν οι πάροχοι, θα υπάρχει ανταγωνισμός. Οι τιμές θα χαμηλώνουν. Και τι κάνουν οι απατεώνες? Όρισαν στο χρηματιστήριο ενέργειας την ανώτατη τιμή, με συνέπεια να πληρώνει πανάκριβα το ρεύμα ο Έλληνας. Τώρα θέλετε να ιδιωτικοποιήσετε και το νερό. Και ανεβαίνει πάλι η τιμή. Ακούστε, με τα ψευτοεπιχειρήματα δεν οικοδομείς πολιτική. Με ψεύτικες υποσχέσεις δεν οικονομείς σόφρονα πολιτική. Και κυρίως αποτελεσματική. Εμείς είμαστε απέναντι στην αναποτελεσματικότητά σας. Και θα είμαστε απέναντι. Και πάμε με το πραγματικό στοιχείο. Ποιο είναι αυτό? Πώς νομοθετείτε? Και θα το πω όχι με πίκρα. Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι περισσότερο εδώ μέσα πηγαίνουν τα παιδιά τους στα ιδιωτικά σχολεία. Δεν είναι κακό. Δεν είναι καθόλου κακό. Αλλά το να νομοθετεί η Βουλή υπέρ των πλούσιων φίλων και όχι υπέρ των φτωχών πολιτών, εδώ λοιπόν θα βρείτε απέναντι ένα κοινωνικό λαϊκό ρεύμα το οποίο θα το εισπράξει ένα ακόμα πραγματικά εθνικό, πατριωτικό, λαϊκό, κοινωνικό που λέγεται Ελληνική Λύση. Γιατί είμαστε απέναντι σε κάθε κοινωνική αδικία. Το χειρότερο στοιχείο απ' όλα είναι το εξής. Θέλετε λύση. Θα σας τη δώσω τώρα. Υπάρχει λύση. Αντιγράφουμε το γερμανικό μοντέλο, κύριε Μπακογιάννη. Τι λέει το γερμανικό μοντέλο? Μπαίνουν όλοι στο πανεπιστήμιο το δημόσιο, αλλά από το πρώτο δεύτερο έτος, χρακ, όχι αιώνιοι φοιτητές. Ιδού η Ρόδος, ιδού και η παιδεία. Αυτή είναι η πρόταση ελληνικής λύσης. Όλοι να μπαίνουν στα πανεπιστήμια και να υπάρχει εκεί σφραγίδα διηλύσεως. Και αν μου πείτε ότι στη Γερμανία υπάρχουν ιδιωτικά πανεπιστήμια, εξ όσο γνωρίζω, μόνο το 1% των φοιτητών πηγαίνει στα πανεπιστήμια αυτά.
Το 99 προτιμάει τη δημόσια γερμανική παιδεία. Αυτό θέλει να κάνει η ελληνική λύση, δημόσιο πανεπιστήμιο για το φτωχό λαό. Και εδώ είναι η διαφορά μας. Σας δώσαμε και τη λύση. Ούτε να πληρώνουμε δίδακτρα, ούτε τίποτα. Είμαστε δύο διαφορετικοί κόσμοι, κυρία Υπουργέ. Είμαστε δύο διαφορετικοί κόσμοι. Είστε το παλιό, είμαστε το νέο. Είστε με την πολυλογία και τη θεωρία, είμαστε με την ουσία. Και εδώ έρχεται εν κατακλείδι το γνωστό. Ο μέτριος πολιτικός μιλάει πολύ. Ο καλός πολιτικός εξηγεί. Ο εξαιρετικός πολιτικός δείχνει και δίνει τη λύση. Ο μεγάλος πολιτικός εμπνέει και εφαρμόζει τη λύση. Αυτό πρέπει να μάθετε. Γιατί δυστυχώς εμείς για εσάς θέλουμε να εμπνεύσουμε τον ελληνικό λαό. Θέλουμε να τον οδηγήσουμε εκεί που του αξίζει. Όχι το χέρι έτσι ο Έλληνας επετώντας και ζητώντας, αλλά το χέρι έτσι ο Έλληνας απαιτώντας τα αυτονόητα. Είναι διαφορετικά τα πράγματα. Και για να κλείσω λίγο με τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής, με φοβίζει πάρα πολύ αυτό που γίνεται στην ευρύτερη περιοχή. Διάβαζα τα απόξεις από τη Γαλλία των δηλώσεων του κυρίου Μακρόν. Δεν ξέρω αν το έχετε πάρει σοβαρά, αλλά για μένα είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα. Ο κύριος Μακρόν άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο εμπλοκής ευρωπαϊκών δυνάμεων στην Ουκρανία, στρατιωτικών. Η κυρία δεν αξάσει ανταπόκρισή της, το αναφέρει στις δηλώσεις του. Παρακαλώ τον Έλληνα Πρωθυπουργό, μην εμπλέξει τη χώρα μας σε αποστολή στρατιωτών πλέον, φυσικών προσώπων. Έχει στείλει άπειρα όπλα χωρίς να ρωτήσει κανέναν. Ο Μακρόν είναι αποφασισμένος να πάει σε σύγκρουση. Γιατί όμως? Να ψάξουμε το γιατί. Δεν πειράζει, κάνει τι θέλει. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Συμβαίνουν αυτά κανένα φορά. Θα πω το εξής. Γιατί ο Μακρόν κλιμακώνει? Να ενημερωθούν και οι άνθρωποι εκεί όσοι δεν ξέρουν και εσείς. Διότι επικρατεί και σοβεί, ξέρει κυρία Μπακογιάννη. Δεν αγάπησε την Ουκρανία, δεν αγάπησε την Ευρώπη ο Μακρόν. Σοβεί μια τεράστια σύγκρουση για τον έλεγχο των πλουτοπαραγωγικών πηγών στην Αφρική. Έχει διεισδύσει η Ρωσία στην Αφρική και η κόντρα με τη Γαλλία που παραδοσιακά ελέγχει πλουτοπαραγωγικές πηγές της Αφρικής είναι εκεί. Εμείς τι δουλειά έχουμε με αυτή την εμπλοκή? Είμαστε με την ειρήνη και όχι με τον πόλεμο. Είμαστε με τους λαούς να ευημερούν και όχι να δυστυχούν. Από την άλλη, πρέπει να πω στον Πρωθυπουργό, ο οποίος είπε το εξής προς τον κύριο Πούτιν. Δεν θα μας φοβήσετε. Ποιος το λέει? Να σας πω εγώ. Εγώ συμφωνώ ότι δεν θα μας φοβήσει κανένας. Είμαστε μια ισχυρή χώρα και πρέπει να είμαστε έτσι. Αλλά να το λέει αυτό στον κύριο Πούτιν ο Πρωθυπουργός, ο οποίος φοβάται να ανακηρύξει ΑΟΣ με την Κύπρο εδώ και 5 χρόνια, παραπάει. Παραπάει. Άλλο να κάνω τον ισχυρό και άλλο να κάνω τον ταΐ ανευλόγου και αιτίας. Και βέβαια αυτό που έγινε και καταδικάσαμε χθες. Και καταδικάσαμε χθες. Έχω να πω, κύριε Βιαρακάκη, κύριε Βιαρακάκη, κύριε Υπουργέ, περιμένω τα 10 πανεπιστήμια. Αλλά θέλω, όχι, θέλω email στο πανεπιστήμιο να τα δω. Όχι μόνο email να στέλνετε στην Κύπρο από την πρεσβεία για να κλέβετε σταυρούς και ψήφους. Όχι. Θα μου δώσετε τα email της προθέσεως των πανεπιστημίων, όχι δηλώσεων, γιατί είπατε 10 πανεπιστήμια. Ένας σοβαρός πολιτικός, όταν στο ελληνικό κοινοβούλιο λέει κάτι, πρέπει να το αποδεικνύει, κύριε Πιαρακάκη, και είστε σοβαρός πολιτικός. Αν δεν τα δώσετε, θα διαψεύσετε τη δική μου άποψη για σας. Και να σας πω γιατί λέω ότι η Νέα Δημοκρατία ασκεί πολιτική με τα ψέματα. Απόδειξης. Βγήκε ο Μάκης ο Βορύδης, ο οποίος ήταν εδώ πριν από κανένα εξάμηνο, εφτάμηνο, και μου έλεγε: με τον Μπελέρη το φτιάξαμε. Λέει: τελείωσε. Εδώ ήταν ο Υπουργός Επικρατείας. Μη μιλάς, μου λέει: μην το συνεχίζεις. Και εγώ λέω: οκ, θα βγει ο Μπελέρη. Μπήκε φυλακή. Και βγαίνει χθες και λέει: θα θέσει βέτο. Ποιος θα θέσει βέτο? Η Νέα Δημοκρατία. Η οποία μαζί με τους ευρωβουλευτές, δυστυχώς, Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ, ψήφισαν να αρθεί το βέτο από τις χώρες. Υπάρχει ψηφοφορία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το βέτο πλέον, το όπλο μας, το πυρηνικό όπλο, κινδυνεύει από τη λάθος αυτή επιλογή. Ψήφισαν πριν λίγο καιρό και να μάθουν οι Έλληνες την κατάργηση του βέτο. Κύριε Μπακογιάννη, παρακαλώ, αν το έκανα εγώ η ομάδα δική μου, θα συναχωριόσταν. Αντιλαμβάνομαι ότι είστε ο πόλος έλξης των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, αλλά όλες περνάνε μια κουβέντα λίγο παραπάνω. Αυτό λίγο
Αυτό προφανώς, όχι... κύριε Βελόπουλε. Παρακαλώ. Προφανώς δεν μπορεί να το λύσει ίδια αυτό. Κύριε Μηταράκη, την ξέρω παλαιότερα από εσάς. Κύριε Μηταράκη, την ξέρω παλαιότερα από εσάς. Συνεχίστε χωρίς την απεύθυνση την προσωπική. Εγώ την ξέρω παλαιότερα. Λοιπόν, ψηφίστηκε, πάντα λέω αλήθεια να βαρχέμαι εγώ. Πάντα λέω αλήθεια. Και εκτιμώ τους πολιτικούς που είναι ευφυείς. Η κυρία Μπακογιάννη είναι πολύ ευφυείς. Μπορούμε να διαφωνούμε πολιτικά, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Κανονικά εγώ πρέπει να σας στείλω τα λόγια γιατί είναι η μέρα της γέννησης. Είπα τα καλύτερα λόγια. Λοιπόν, ψηφίστηκε λοιπόν 22 Νοεμβρίου του 23 και διαβάζω τι ψηφίστηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επαναλαμβάνει την έκκληση να λαμβάνονται με ειδική πλειοψηφία οι αποφάσεις σχετικά με τις κυρώσεις, τα ενδιάμεσα στάδια της διαδικασίας διεύρυνσης και άλλες αποφάσεις. Υπογραμμίζει ότι οι προτάσεις προβλέπουν εξαίρεση από την αρχή αυτή. Εξαίρεση! Για αποφάσεις εγκρίσεως στατικών αποστολών ή επιχειρήσεων με εκτελεστική εντολή. ΣΥΡΙΖΑ, ΝΟΥΔΟΥ, ΠΑΣΟΚ υπερψήφισαν. Η ελληνική λύση καταψήφισε και το ΚΚΕ νομίζω. Για να μην αδικό κανένα. Έτσι. Τι άλλο ψήφισε η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ. Ενώ είχε συλληφθεί ο Μπελέρης, την ένταξη της Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση την ψήφισαν και οι τρεις. Ενώ είχε συλληφθεί ο Μπελέρης. Τρία κόμματα, συσκευασία του ενός. Παλιά ήταν 2-1. Τώρα είναι 3-1. Έχει αλλάξει το σύστημα. Και θα πω το εξής. Δυστυχώς, το λέω με πόνο ψυχής, βρισκόμαστε σε μια δύσκολη κατάσταση. Ο Πρωθυπουργός είχε υποσχεθεί βέτο με τα Σκόπια. Δεν το έκανε ποτέ και τώρα έγινε αρρωγός της ευρωπαϊκής προοπτικής των Σκοπίων. Βέβαια, τα ελληνικά μέσα ενημερώσεως αποφεύγουν να πούν ότι έχουν διπλωματικό επεισόδιο πλέον από χθες προχθές οι Σκοπιανοί με τους Βουλγάρους. Γιατί απαιτούν οι Σκοπιανοί, ακούστε τώρα, να αναγνωρίσουν οι Βούλγαροι μακεδονική μειονότητα στη Βουλγαρία. Όταν το ελληνικό δικαστήριο, παρά την προσφυγή τη δική μου, επιτρέπει δημιουργία φροντιστηρίου ψευτομακεδονικής γλώσσας στη Φλόρινα. Ανοίξατε τον ασκό του αιώλου με αυτές τις πρέσπες που δεν τις καταργείτε. Θα τα βρούμε μπροστά μας δυστυχώς. Και τα Βαλκάνια σιγοβράζουν. Ο μιλιταρισμός, ο υπεριαλισμός, ο σοβινισμός δυστυχώς κοχλάζουν. Και πρέπει η Ελλάδα να είναι σταθερή αξία, η σταθερά στην περιοχή, αλλά να είναι ισχυρή. Εμείς θέλουμε μια Ελλάδα ισχυρή που να επιβάλλει την ειρήνη σε όλα τα Βαλκάνια. Εσείς θέλετε μια Ελλάδα ανίσχυρη που να τις επιβάλλουν τους όρους και τις προϋποθέσεις. Διαφωνούμε. Και περιμένω ακόμα να έρθουν τα πρωτόκολλα. Θα σας διαβάσω λοιπόν κάτι τελευταίο που μου το έστειλαν πριν από λίγο. Επιστολή ενός πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Κάζω, αλλά σε βρίσκω, κύριε Πλεύρη, σήμερα. Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Είναι περίεργη η σύμπτωση με την οποία η κυρία Μπακογιάννη ξέπλυνε το ΣΥΡΙΖΑ για τη συμφωνία των Πρεσπών. Άμα θέλετε, θα σας πω και το όνομά του, κατηδίαν όμως. Και ο Τσίπρας ξέπλυνε για το σκάνδαλο της Νοβάρτης. 2-1. Ο ένας ξεπλένει την Νοβάρτης που δεν υπήρχε σκάνδαλο, αλλά οι Αμερικανοί πλήρωσαν το πρόστιμο για το σκάνδαλο στην Ελλάδα. Δεν βάλατε κανέναν φυλακή, αθωώθηκαν όλοι και βγαίνει ο κύριος Τσίπρας, περιέργος, από το πουθενά και λέει δεν υπήρχε σκάνδαλο ή το λέει έμεσα. Και ξαφνικά γίνεται πρόεδρος του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα Δυτικά Βαλκάνια ο κύριος Τσίπρας. Το ψήφισαν ποιοι? Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Ψήφισαν μέλη του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος σας έπλυνε με την Νοβάρτης. Μην το κρύβετε. Κάντε και ένα γάμο μεταξύ σας να τελειώνει η ιστορία. Κάντε μια συγκυβέρνηση πραγματική. Από τώρα συγκυβερνούν οι τρεις τους. Δεν χρειάζεται πολύ μυαλό. Και κλείνω. Εντάξει, το γάμο της κοινωνίας λέω τώρα. Θα πω το εξής και το λέω με θλίψη. Κλείνω εδώ. Η Ελλάδα δυστυχώς έχει πρόβλημα ηγεσίας. Μπορεί να καλλιεργείται η ψεύτικη εικόνα του ισχυρού Πρωθυπουργού. Είναι ισχυρός ο Πρωθυπουργός γιατί έχει ισχυρά ερίσματα στα μέσα μαζικής ενημερώσεως. Είναι ισχυρός ο Πρωθυπουργός γιατί πέτυχε και μπράβο του μαζί με τον κύριο Γκρίνμπεργκ να κονορτοποιήσει όλους αυτούς εδώ και να τους κάνει φέτες. Μεγάλη επιτυχία, πανέξυπνο και πολύ καλή επικοινωνία. Αλλά όταν λείπει η ουσία, η επικοινωνία δεν σου δίνει κάτι. Αυτό που σου δίνει είναι πρόσκαιρα φώτα δημοσιότητας. Και το πρόσκαιρο φως, αυτοί που στο δίνουν γιατί δεν είναι δικό σου, όταν στο κλείσουν θα σε γεμίσουν με σκοτάδι. Εσείς λοιπόν το σκοτάδι, εμείς το φως. Αυτή είναι η διαφορά και θα σας πω και κάτι τελευταίο. Διότι στο ελληνικό πολιτικό προσωπικό,
μπορεί να διαφωνώ με την κυρία Πακογιάννη σε πολλά, αλλά δυστυχώς πρέπει να παραδεχτούμε κάτι. Εγώ θυμάμαι το 7-8-9, κύριε Πακογιάννη, όχι σε προγενέστερο χρόνο. Την ποιότητα των βουλευτών. Μπορεί να είχαμε διαφωνίες. Μπορεί να είχαμε και εξάρσεις. Αλλά πάντοτε στα πλαίσια τα πολιτικά. Και υπήρχε ένα ήθος, ένα ύφος τελείως διαφορετικό. Ούτε χτυπήματα κατά από τη μέση, ούτε προσωπικές αναφορές. Αλλά σήμερα βλέπω μετριότητες, υπομετριότητες, ανθυπομετριότητες μεταξύ μας, ακόμη και εμένα, βάζει και εμένα τον ελάχιστο, το μέτριο, που συναπαρτίζουν το ελληνικό πολιτικό προσωπικό. Δημοσιογράφοι, καλλιτέχνες, άνθρωποι του πνεύματος δεν έχουν το ανάστημα δυστυχώς να θέσουν εκείνες τις προϋποθέσεις, εκείνες τις αντιλήψεις ώστε να λυθούν τα μείζωνα προβλήματα. Σκόπια, Βόρειος Ήπειρος, οικονομία, Κύπρος, Αιγαίος. Είναι τέτοια η έκταση και το βάθος του προβλήματος που πολύ φοβούμε ότι δεν θα το λύσουμε. Και δεν θα το λύσουμε γιατί κοιτάμε τα ψηφοθυρικά και μικροκομματικά μας συμφέροντα και όχι τα παλαϊκά, λαϊκά του εργαζόμενου, του μισθωτού, του συνταξιούχου. Και όπως έλεγε πολύ παλιότερα από εμάς ο Κονδύλης, μπορεί να διαφωνεί κάποιος, να συμφωνεί μαζί του. Αλλά εδώ δεν είχε άδικο. Η Ελλάδα βρίσκεται στην χρησιμότερη καμπή της ιστορίας της. Και κυβερνάται από έναν συρφετό, είχε πει τότε, ανθυπομετριοτήτων. Επικίνδυνων για το έθνος και την Ελλάδα. Εμείς λέμε το εξής. 9 Ιουνίου ήρθε το τέλος των ανθυπομετριοτήτων. Ήρθε το τέλος αυτών των ολίγων. Ήρθε το τέλος αυτών που θέλουν να κλέψουν την ψήφο των Ελλήνων με ψέματα. Ήρθε η ώρα της αλήθειας. Ήρθε η ώρα, η ιστορική εκείνη όπου τα πλατιά λαϊκά στρώματα, ο εργαζόμενος, ο συνταξιούχος, ο μεροκαματιάρης θα βρει να ακουμπήσει πάνω σε μία αναδυόμενη ισχυρή δύναμη, τη δύναμη της ελληνικής λύσης, και έχει τη δύναμη να δώσει τη λύση με την ψήφο του στην ελληνική, πατριωτική, εθνική, κοινωνική λύση. Σας ευχαριστώ πολύ.